Εγώ γεννήθηκα το 1927, εδώ, στο νεκροταφείο. Ήταν ο πατέρας μου Κυπουρός που ενδιαφερόταν για όλο το νεκροταφείο. Ναι, και ήταν ο πατέρας μου, η μητέρα μου, τα αδέρφια μου, όλοι εδώ πέρα ζούσανε. Ναι, και εγώ γεννήθηκα και εγώ εδώ. Και με το που πέθανε ο πατέρας μου, εγώ συνέχισα επίτα, ήμουνα και μεγάλος και συνέχισα και εφρόντιζα τον νεκροταφείο. Αλλά δεν ανοίγα εγώ τσουλάκου του καινούριου, του ανελάμβανε το γραφείο που ανελάμβανε το νεκρόνε, που πληρωνόταν από την οικογένεια να ανοίξει τον τάφο, να βάλει το φέρετρο, όλα αυτά, να πληρώσει τον παπά, γιατί έχουμε και παπά Ιγγλέζο στην Κέρκυρα. Και ξέρετε που είναι η εκκλησία Προτεστάντε, είναι... Πού είναι το πλατή Καντούνι που λέμε. Ναι. Ωραία, εκεί στο πλατή Καντούνι όπου είναι και το χτίριο από ένα θέατρο παλαιό, εκεί κολλημένα είναι και η εκκλησία όπου κατοικεί, ναι. Η Μπέλα Βενέτσια δίπλα, ναι. Εδώ κοντά μου, όπου είναι όλα αυτά τα σπίτια τα χαμηλά, ήταν ένας κήπος της οικογένειας Ασπιώτη. Ασπιώτη ήταν ο μοναδικός στην Ελλάδα που είχε εργοστάσιο των χρημάτων. Ναι, Ασπιώτης, Έλληνας, Ασπιώτης. Και έχει σπίτι όπου το λέγανε Βίλα Ρώσα, δηλαδή κόκκινο πολύ πλούσιο σπίτι, Βίλα. Ναι. Και ήταν όλος κήπος εκεί πέρα, ο πατέρας μου πήγαινε και έκανε τον Κυπουρό εκεί, τον επληρώνανε, ναι. Εμένα με βαφτίσανε, ναι. Και με βγάλανε Γιώργο, γιατί ήταν πολύ φίλοι με τον βασιλιά τον Γεώργιο. Τον καλούσαν σπίτι τους, παιδί μου, τον βασιλιά. Ερχόταν βασιλιάς εδώ και έκανε το γύρο στο νεκροταφείο. Και εδώ, ναι, ερχόντανε και σηκώνανε και φωτογραφία, γιατί βγαίνουνε την άνοιξη κάτι αγριολούλουδα μικρά. Και ενδιαφέροντα, ας πούμε, για όλα, ναι. Έγινε βομβαρδισμός, σκοτώθηκε κόσμος εδώ στη Γέρκυρα, σπάσανε σπίτια, έφυγε ο κόσμος πολύ και πήγανε να κατοικήσουν μακριά, ναι, γιατί συνέχιζε και πέφτανε μπόμπες. Ναι. Επιένανε και κρυβόντανε σε μήνες. Εδώ πέρα στο δασάκι έχουμε καταφύγια. Όχι καταφύγια, φυσικές μήνες. Ναι. Πώς, παιδί μου, ήμουνα πόσο, ήμουνα μικρός, ήμουνα 12 χρονών, 13 χρονών εκεί. Ναι. Όχι, δεν έπεσε μπόμπες εδώ πέρα. Ναι, όχι. Το σπίτι, βλέπεις και το σπίτι γερό. Μείναμε εδώ, αλλά πολύ κοντά μας εδώ, όπου είναι το κρατικό κήπος, δηλαδή αγροκήπιο που λεγότανε, είχε, όχι καταφύγιο, πιέναμε και κρυβόμαστε εμείς στο, πώς θα λένε, που ήταν αποχέτευση. Ναι, χτισμένη αποχέτευση και εμείς πιέναμε για καταφύγιο και κρυβόμαστε εκεί. Ναι. Και εμείς παιδιά ερχόταν μετά και μας επέρνανε οι γονείς μας για να πάμε εδώ, ναι. Αλλά εμείς τα παιδιά, Άγγλους και λίγους Γερμανούς, γιατί δεν έχουμε γερμανικό νεκροταφείο στην Κέρκυρα. Δεν έχουμε γερμανικό νεκροταφείο. Αλλά είναι μεγάλο, είναι 12 στρέμματα. Ναι. Θέλεις να το σημειώσεις, 12 στρέμματα. Ναι. Έχει και κήπο εκεί με λουλούδια. Αλλά τώρα είναι ο μήνας τέτοιος όπου είναι πολύ ζέστη και ξεραίνονται όλα ξεραίνονται. Έχει την ημερομηνία πάνω και όλοι αυτοί τα άφη είναι πολύ παλαιοί. Οπότε μπορεί να πάρεις μια ιδέα από τη χρονολογία όπου θαυτήκαν αυτοί οι πεθαμένοι. Λοιπόν, και μετά και εκεί αυτή η οστιοθήκη που είναι εκεί πέρα πάλι, που έχει μια ημερομηνία εκεί πάνω. Αυτή είναι η πιο παλιή. Από εκεί παίρνεις τους πιο παλιούς ημερομηνίες. Πώς το πήρα? British Empire Medal. Αν θέλετε να το φέρω, να με σηκώσω τη φωτογραφία. Πάντως έχω παράσημο. Ναι. Το British Empire Medal. Για σκέψου, ποιος? Ένας τσιπουρός. Είμαι και πρόσκοπος εγώ. Τα νεανικά μου χρόνια ήμουνα πρόσκοπος και πηγαίναμε με τους προσκόπους και καθόμαστε ένα Σαββατοκύριακο με σκηνές και κοιμόμαστε. Ανεβαίναμε στον Παντοκράτορα τη νύχτα με φεγγάρι. Ναι. Γυρίζαμε όλη την Κέρκυρα με βάρκα. Είχαμε δική μας βάρκα με 8 κουβιά. Ναι, όχι, πέρασα και τα νιάτα μου ωραία. Ναι, ήταν ο πατέρας μου εδώ και εγώ πήγαινα. Ναι. Μετακινούμαστε. Όχι για εσάς, για να σηκώσετε φωτογραφία. Τότε είναι αυτό τον τάφο με τα σίδερα. Το βλέπεις εκεί. Είναι Black Ney, λέγεται το οικογένεια. Εγγλέζοι. Πολύ τα φόπλα και τη βλέπεις στον τοίχο είναι όπου είχαν εκεί ένα άλλο νεκροταφείο στην Κέρκυρα. Αλλά δεν το μεταχειριστήκαν άλλο αυτό το κομμάτι, γιατί είχαν τούτο, 12 στρέμματα εδώ, μεγάλο. Τούτο να σηκώσεις φωτογραφία. Και το άγαλμα εκεί. Εδώ είναι οστιοθήκη. Ναι, να το σηκώσεις φωτογραφία. Είναι από στά όπου φέρανε από το άλλο το νεκροταφείο, το αγγλικό από την Κέρκυρα, αλλά επειδή δεν είχαν τα φόπλακες, έβαλαν όλα τα οστά εκεί και χτίσαν αυτό το σπιτάκι. Για τάφο, για όλους, ναι. Ελάτε εδώ. Παλαιοί τάφοι, όλοι τους εδώ είναι παλαιοί τάφοι. Εδώ τάφη. Τα καινούργια που βλέπεις εκεί. Κάτι μικρή αυτή όλη που είναι στη σειρά. Είναι από το άλλο το νεκροταφείο και τα είχαν φέρει εδώ και τα βάλαν όλα κοντά. Για να μην τα βάλουν ένα εδώ, ένα εκεί. Παλαιοί, πολύ παλαιοί τάφη. Γιατί είναι μερικοί Ιγγλέζοι που δεν έχουν πολλά λεφτά και κάνουν μια ταφόπλα. Και μερικοί δεν κάνουν και καθόλου. Ναι. Εδώ και τούτη τάφη είναι στον τοίχο. Πολύ παλαιοί ήταν. Πολύ παλαιοί. Είναι και σπασμένα, είναι από πολλά χρόνια. Αλλά που παίρνετε στοιχεία καλά είναι να πάρεις, παιδί μου, καθαρή την ημερομηνία. Ναι. Έλα εδώ. Εδώ κοίταξε τούτες εδώ τσιπλάκες, όπου είναι πιο καθαρή. Εσύ βλέπεις, εγώ δεν βλέπω, είμαι και στραβός. Την ημερομηνία. Το βλέπεις. Εδώ είναι όλα μεταφερμένα από το άλλο του στο αγγλικό νεκροταφείο. Αλλά τώρα διαλύθηκε αυτό. Το παλιό που ήτανε? Εκεί που είναι το Κορφού Παλιάς. Ναι. Εδώ είναι η ναυτική, να υποθέσω. Εδώ είναι η ναυτική, οι άμυροι. Ναι. Είχαν έρθει για διακοπές στην Κέρκυρα. Όλοι τούτοι εδώ. Ναι. Και εκεί είναι τα οστά από άλλους που δεν θαυτήκαν εδώ, παρά θαυτήκαν μέσα στη θάλασσα. Εγώ τα σκουπίζω εδώ, να είναι καθαρά. Ελάτε εδώ να διαβάσεις και τούτο, σηκώσε το παιδί μου τούτο εδώ. Και όλα τούτα για το ιστορικό το δικό σας που θα σημειώσετε είναι πολύ σωστά. κοιτώ, βλέπεις τα μάρμαρα, αυτό το σταυρό να το σηκώσετε. Το μεγάλο, ναι, έλα εδώ, ένα εδώ μεγάλος, αυτό το. Ναι. Εδώ, να σου πω, όπου είναι καινούργοι τάφοι, από οικογένειες Άγγλων που ήρθαν να ζήσουν στην Κέρκυρα. Έτσι. Συνήθως τώρα, όχι συνήθως τώρα, από πάντα, μία μεμόρια στόν, μία αναμνηστική πλάκα, βλέπεις που είναι σχεδόν όλες όμοιες. Εδώ που και που έρχεται και πάνε και λουλούδι η οικογένεια. Ναι. Σε αυτόν τον τάφο είναι κι άλλος θαμμένος, πολύ καινούριος από την οικογένεια και δεν ήρθανε να γράψουν το όνομα, το καινούριο, να το σφιάξουμε το χώμα, να φυτέψουμε κάτι. Δεν ήρθανε, τον εθάψανε, ούτε ξαναπατήσαν άλλο. Και εκεί έκανα τον τάφο μου εγώ, για να βλέπω το φορτώνει ποιον μπαίνει. Δεν θα με θάψουν εδώ τα παιδιά μου, παιδί μου. Θα με θάψουν στο καθολικό, γιατί μας λένε Μαλτέζοι. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό, ότι κατοικούν πάρα πολλοί Μαλτέζοι στην Κέρκυρα και δουλεύανε, είχαν αγοράσει οικόπεδο μεγάλο, χτίσανε το σπιτάκι τους και καλλιεργούσαν το οικόπεδο τους, αυτόν τον κήπο να το πούμε, μεγάλο, και είχαν πατάτες, ντομάτες, τέτοια και πουλούσανε κιόλας. Ήταν μεγάλο. Και είχαν και μοσχάρια. Και είχαν και κρεοπολείο δικό τους. Ναι, ναι. Έρθω εδώ. Και εδώ πάλι είναι. Βλέπει και τάφη. Εδώ. Και εδώ είναι λίγοι Γερμανοί. Τούτοι εδώ είναι η Γερμανία, αλλά να τα σηκώσετε από την άλλη πλευρά. Γεροί είναι, πώς το λέτε. Κοίταξτε τι ωραίο αγαλματάκι που είναι αυτό. Πού πήγε το παπούτσι. Εδώ, έλα από εδώ. Πήγαινε από εκεί. Εκεί είναι ο προξένος ο Γερμανός, ο Σπέγγελης, και εδώ όλοι οι Γερμανοί. Εδώ είναι οι Ιγγλέζοι, ναύτες. Παλαιοί, τούτοι παλαιοί, τάφοι, Ιγγλέζοι. Τούτοι οι ξύλινοι είναι Γερμανοί. Ναι. Παλαιοί. Και τι ξύλο. Όπου δεν εσάπηκε ακόμα. Έλατε εδώ. Εδώ είναι Ιγγλέζοι ναύτες. Όμοια με τα άλλα. Τούτοι πάλι είναι εδώ που θα δείτε τώρα. Είναι καινούργιοι τάφοι από άτομα Ιγγλέζων που ήρθαν να κατοικήσουν στην Κέρκυρα. Και αφού κατοικούν στην Κέρκυρα, φυσικό είναι, θα πεθάνουν και θα έρχονται εδώ. Και έχω και ένα φίλο κάπου εδώ. Και γιατί βρες το όνομα. Το 13 πρέπει να πέθανε νομίζω. Το 13 εδώ είναι. Να τον. Εδώ που το βρήκες. Ορίστε. Σήκωστο. Εδώ που το βρήκες. Ωραίο άγαλμα εκείνο εκεί. Ναι, πολύ ωραίο. Ποιος ξέρει πόσο να έχει. Τούτοι είναι και τελείως καινούργοι. Δεν είχαν οικογενειακό τάφο και θαυτήκαν εδώ. Αυτά είναι ωραία τα πλαστικά, γιατί δεν κατοικούν στην Κέρκυρα πολύ. Και είναι ωραία που τσουβάνουνε πλαστικά λουλούδια. Είναι για πάντα. Ακριβώς. Αυτός ας πούμε πρέπει να είναι ο πιο πρόσφατος. Ναι. Σηκώστε αν θέλετε και φωτογραφία, παιδί μου. Τι ωραία πλαστικά που βάλανε εδώ. Και πόσα. Εδώ θα συνεχίσουμε για καινούριους οικογενειακούς τάφους, ναι, ο οποίος έχει οικογενειακό τάφο και είναι άτομο πεθαμένο, θάβεται στο δικό του το οικογενειακό. Δεν ξέρω, για να σας πω ακριβώς, πόσοι Ιγγλέζοι ζουν στην Κερκίδα. Ζουνε πολύ, και πού ζουνε, όχι στην πόλη, ναι, στα όχι, χωριά. Εδώ θαυτήκανε και Γερμανοί, με την κατοχή των Γερμανών εδώ σε τούτο το κομμάτι εδώ πέρα, αλλά τους πήρανε. Ναι. Γιατί μερικοί τους βάνανε και από σανίδα. Από σανίδα σάπισε η σανίδα. Εδώ κήπος. Μην κοιτάς τώρα έτσι, εγώ και εσείς δηλαδή, αλλά εγώ συχαίνομαι που το βλέπω. Ενώ εκείνα τα χρόνια που ήταν ο πατέρας μου εδώ, ήμουν αγωνέος και μετά από τον πατέρα μου, το καλλιεργούσαμε και φυτεύαμε λουλούδε και κάναμε στεφάνια για τους πεθαμένους, για την Κέρκυρα, ναι, και κερδίζαμε χρήματα, ναι. Αλλά τώρα δεν μπορούμε, παιδί. Το τούτος είναι η σεκόια της Καλιφορνίας, έχουμε πολλά δέντρα από αυτό, ναι, ναι. Δεν ξέρω, επειδή τώρα δεν είμαι νέος για να ποτίσω, ξερενώνται. Έχουμε νέα σαν ψάρια, αλλά τώρα θα κοιμώνται. Τα ψάρια είναι πολύ καλά να τα έχουμε σε σταματημένο νερό, γιατί δεν δημιουργείται κουνούπι σε σταματημένο νερό όταν έχεις, όταν έχεις ψάρια. Γιατί τα ψάρια τρώνε όλα τα κουνουπάκια. Βλέπεις, χαλάνε τα φύλλα, ποιος μπορεί να μπει εκεί μέσα να κόβει και να... Αλλά όταν ήταν το νερό μέχρι απάνω, ερχόταν και εδώ τα φύλλα και τα κόβα εγώ τα φύλλα τα χαλασμένα. Αλλά τώρα ποιος μπορεί εκεί πέρα, παιδί μου. Πρέπει να βάλεις σκάλια. Δεν κρατάει νερό να γεμίσει. Σε κάποιο σημείο είναι ραγισμένο και φεύγει.